Εδώ με την πανέμορφη σήμερα, απόλυτα εγωιτευτική. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα, τι έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ. Πολύ όμορφη Μάγκη μου, με τη Μάγκη Ταμπακάκη. Και θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο, παιδιά, που είναι λαχταριστό και μοσχομυρίζει. Είναι πολύ ωραίο, είναι της εποχής. Ναι, ένα πολύ ωραίο χριστόψωμο, τυρένιο χριστόψωμο. Έχουμε βάλει και φλουρί μέσα. Ναι, όχι. Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Για πες μας τι θα κάνουμε τώρα εδώ, Μάγκη. Λοιπόν, γι' αυτό το υπέροχο τυρένιο χριστόψωμο θα χρειαστούμε μισό κιλό αλεύρι σκληρό, αυτό για τα τσουρέκια. Μία συσκευασία τυρί κοφινάκι του Βαλμά, 400 γραμμάρια δηλαδή, γύρω στα 250 με 300 ml χλιαρό νερό, 1/3 της σκούπας ελαιόλαδο, ένα φλιτζανάκι ούζο, μία κουταλιά της σούπας μέλι, σταφίδες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι και ένα φακελάκι μαγιάξερι. Ωραία. Λοιπόν, θα ρίξουμε όλα τα υλικά ουσιαστικά μέσα στο μίξερ, mm-hmm. στον κάτω του μίξερ. Να φάω καραμίγδαλο. Φάει. Λοιπόν, ρίχνουμε το αλεύρι, το κοφινάκι, το ούζο. Όλα, όλα. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου χριστόψωμο. Το ελαιόλαδο. Μπορείς να το δοκιμάσεις τώρα, αν θέλεις. Να το κόψω. Το νερό, ναι, φυσικά. Σταύρωσέ το κιόλας. Το νεράκι μας. Αλάτι. Το αλάτι είναι 2 κουταλάκια του γλυκού, να ξέρετε. Τη μαγιά. Το μέλι, το οποίο βοηθάει φυσικά στο να φουσκώσει το ψωμί μας σωστά. Και τις σταφίδες. Λοιπόν, και ουσιαστικά χτυπάμε στο μίξερ. Η διαδικασία είναι αυτή. Σε τι ταχύτητα, μεσαία. Αρχικά μεσαία για να μην μας πάει το αλεύρι παντού. Τώρα με τη μαγιά. Ωραίο. Την ναι. έβαλες μέσα στο μίξερ τη μαγιά. Όλα μαζί τα έριξα. Μάγει είναι πολύ ωραίο, βρε. Ωραίο δεν είναι. Πάρα αυτό πολύ. Αυτό δεν χτυπάνε του. Λοιπόν, κάνει μια ωραία αντίθεση το τυράκι με τη σταφίδα. Είναι κορινθιακή σταφίδα που είναι ελαφρώς ξινή. Τα αμύγδαλα απ' έξω. Το αλμυρό είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πολύ, δίνει μια ιδιαίτερη γεύση. Είναι διαφορετικό. Δεν έχω βάλει γλυκάνισο μέσα γιατί εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Γι' αυτό έβαλα το ούζο που δίνει. Πολύ ωραίο. Ναι, με αυτή την επίγευση του γλυκάνισου, αλλά δεν ενοχλεί τόσο πολύ. Λοιπόν, και χτυπάμε ουσιαστικά το μείγμα μέχρι να γίνει μια σταθερή μπάλα και να μην σας πάει στο μίξερ κυρίως. Λοιπόν. Ναι. Δεν θέλει χέρι. Εντάξει, θέλει και χέρι, αλλά είναι δύσκολο τώρα το χέρι. Είναι πιο δύσκολο να το χειριστείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το μείγμα, το βάζουμε πάνω σε μία επιφάνεια ξύλου. Ωραία. Εντάξει, το διορθώνουμε λίγο στο ναι. ζύμωμα. Και του δίνουμε σχήμα εμείς τώρα. Του δίνουμε σχήμα ό,τι θέλουμε. Εντάξει, στρογγυλό, γιατί είναι καρβελάκι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα στο ταψί. Εγώ έχω ψήσει αυτό σε ανοιχτό ταψί, χωρίς τυχώματα δηλαδή, που είναι πιο ψωμένο και εκείνο σαν κέικ. Μέσα σε μια φόρμα του κέικ σαν αυτή. Δεν τα αφήνει να φουσκώσει λίγο στο ψυγείο, επειδή έχει μαγιά. Το αφήνω να φουσκώσει εκτός ψυγείου. Εκτός. Ναι, θα φουσκώσει τώρα εκτός ψυγείου αυτό. Τώρα θα φουσκώσει, ναι. Εγώ τι το κάνω. Το κόβω σταυρωτά με το ψαλίδι, που είναι πιο εύκολο, γιατί όταν κόβει το ψωμί, βοηθά τη μαγιά να βγει προς τα έξω, πάνω. Φουσκώνει πολύ ωραία. Και έχω πάρει αμύγδαλα, ναι. με το οποίο σχηματίζω τον κλασικό σταυρό που έχει πάνω το χριστόψωμο. Και το αφήνω το έτσι όπως είναι. Πρέπει να βάλουμε αμύγδαλα πάνω, ε. Όχι, όχι αλλά κάνει το σταυρό όμως. Αλλά okay, ναι, κάνει το σταυρό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποιοι βάζουν καρύδι στο κέντρο ή καρύδια στις τέσσερις άκρες. Πάντως λοιπόν, το ωραίο είναι το τυράκι μέσα εδώ. Πολύ, ναι. Ναι, κάνει τη διαφορά το τυράκι. Αγαπημένο τυρί. Λοιπόν, και έτσι το αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου 4 ώρες στη θερμοκρασία δωματίου. Αν έχετε καλοριφέρ, βάλτε το κοντά γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Το ψήνουμε μετά στους 190 βαθμούς γιατί ο φούρνος πρέπει να είναι δυνατός, να πάρει δύναμη να φουσκώσει καλά. Προθερμασμένος. Στις αντιστάσεις. Ναι. Πάντα προθερμασμένο φούρνο. Πόση ώρα λοιπόν τα αφήνουμε. Είναι έτοιμο. Για να φουσκώσει το αφήνουμε 4 ώρες περίπου για αυτή την ποσότητα μαγιάς και το ψήνουμε θέλει ένα μισάωρο. Πάρα πολύ ωραία. Και γίνεται το αποτέλεσμα αυτό εδώ που βλέπουμε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Επιλέγετε εσείς είτε το ψήνετε σαν καρβελάκι σε μεγάλο ταψί στη λαμαρίνα του φούρνου, είτε στη φόρμα του κέικ όπως έκανα εγώ εδώ. Βγαίνει εξίσου νόστιμο όπως και να έχει. Μάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.